η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και άλλα νοσήματα τα οποία εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα και στο νησί μας βρίσκονται στο επίκεντρο επιστημονικής ημερίδας στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων οι οποίοι στέλνουν το μήνυμα της πρόληψης και της υγιεινής ζωής. Η Κρήτη είναι πρωτοστατή και στην παχυσαρκία και στην υπέρταση και στο διαβήτη. Έχει υψηλά ποσοστά και αρκετά ψηλότερα θα έλεγα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. 30% του πληθυσμού της Κρήτης είναι υπέρβαροι και άλλο ένα 30% είναι επίσημα παχύσαρκοι. Το πρόβλημα δεν είναι στους μεγάλους, το πρόβλημα είναι και στα παιδάκια. Δυστυχώς έχουμε ψηλά ποσοστά παχυσαρκίας και σε παιδιά και σε εφήβους. Σίγουρα τα μηνύματα είναι πολλά όσον αφορά την υγιεινή ζωή, την πρόληψη των νοσημάτων. Δεν είναι μόνο τα εμβόλια που προλαμβάνουμε, είναι και πρόληψη μπορούμε να κάνουμε και για τα υπόλοιπα νοσήματα όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι η υπέρταση. Στο κοκτέιλ λοιμόξεων του αναπνευστικού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Διαμαντής Κοφτερίδης. Είναι αλήθεια ότι τα νοσοκομεία μας είναι γεμάτα. Αυτή την περίοδο ειδικά υπάρχει αύξηση των ιογενών λοιμόξεων, του αναπνευστικού και αυτό είναι μια πρόσθετη επιβάρυνση. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, όπως είπαμε, είναι και η γρήπη, είναι και ο αναπνευστικός συγκητιακός, ο οποίος σε λίγο θα αρχίσει και αυτός να δραστηριοποιείται. Οπότε είναι και οι υπόλοιποι οι εποχιακοί. Οπότε ναι, πράγματι υπάρχει ένα κοκτέιλ αυτή τη στιγμή λοιμόξεων, κυρίως του αναπνευστικού, που μας δημιουργεί λίγο πίεση. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της διμερίδας με τίτλο «Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην παθολογία, τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα της καθημερινής κλινικής πράξης». Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα καθημερινής πρακτικής στο νοσοκομιακό περιβάλλον, όπως και τα νέα δεδομένα σε σχέση με την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων. Και μάλιστα είχαμε τη χαρά χθες να έχουμε μαζί μας τον κύριο Αχιλέα Γραβάνη, ο οποίος μας μίλησε για τις προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο με νέες τεχνικές για ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμάκων. Άλλα σημαντικά θέματα είναι οι λοιμόξεις, είναι τα εμβόλια. Ειδικά οι ευάλωτοι άνθρωποι πρέπει να προστατευτούν, διότι είμαστε ήδη τώρα μέσα στην επιδημία της γρήπης. Έχουμε ήδη την πανδημία ακόμη με τον κορονοϊό, η οποία έχει συνεχή δραστηριότητα, πολλά κρούσματα. Βέβαια η ποιότερη νόσος, αλλά είναι σημαντικό να εμβολιαστούν οι άνθρωποι για να αποφύγουμε και τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και τις επιπλοκές που μπορεί να έχουν. Την επιστημονική εκδήλωση διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, μία από τις πλέον ιστορικές και σημαντικές ιατρικές εταιρείες της χώρας μας, με πλούσιο επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.